Όλοι γνωρίζουμε ότι η πίστη μας δεν είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα. Αλλά ότι είναι αποκάλυψη, φανέρωμα του Θεού. Και αφού είναι φανέρωμα του Θεού, είναι σοφία που προέρχεται ψηλά από τον ουρανό. Ο πανσόφους του αλλοίς αναδείξας. Με τη σοφία αυτή ο Θεός τους αγράμματους και απλοϊκούς ψαράδες τους φώτισε. Στο χώρο που ζούμε της Εκκλησίας μας έχουμε πει και θα το ξαναπούμε ότι δεν έχουμε τίποτε που από Λόγο Θεού, από διδασκαλία, που να μην κατεβαίνει από ψηλά και μόνο από ψηλά. Εγώ ημί, λέει ο Άρτος, εγώ είμαι ο άρτος, ο εκ του ουρανού καταβάς, που κατέβηκα από τον ουρανό. Και σίγουρα αυτός που γεύεται, που τρώει τον άρτον που κατέβηκε από τον ουρανό, έχει ζωή αιώνια. Έχει ζωή αιώνια. Ο των λόγων μου ακούων, αυτός που ακούει τους λόγους μου και ποιών αυτούς, έχει ζωή αιώνια. Αν το προσέξουμε λίγο αυτό, αυτός που ακούει τον λόγο μου, που ακούει, πότε το ακούει, όταν το βάζουν στο λάκκο μέσα, ακούει όταν είναι έξω από το λάκκο. Δεν έχει μπει ακόμα το σώμα του μέσα στον τάφο.
αυτός που ακούει το λόγο μου, θα βάλουμε και μία λεξούλα μπροστά από το ακούει, που υπακούει στο λόγο μου, έχει, προσέξτε καλά, προσέξτε όλοι, έχει ζωή αιώνια. Αφού είναι ο άρτος που κατέβηκε από τον ουρανό και μας τον δίνει να το φάμε, τον τρώμε για να έχουμε στη ζωή αυτή ζωή αιώνια. Αυτός, το λέω και το τονίζω αυτό, ότι έχουμε αυτή τη στιγμή έχουμε ζωή αιώνια. Δεν είναι μακριά από εμάς, αλλά έχουμε ζωή αιώνια. Το λέω αυτό και θα το λέω γιατί υπάρχουν ενστάσεις, αντιρρήσεις από έξω από τον κόσμο, πάρα πολλές. Δεν είδαμε, δεν ακουμπήσαμε με τα χέρια μας, δεν κατέβηκε κανείς από ψηλά πεθαμένος να μας πει τίποτα, δεν πιστεύουμε. Αυτή είναι μία ένσταση, μία άρνηση, είναι αυτή. Υπακοής ή υποδοχής στο Λόγο του Θεού. Στο Λόγο του Θεού. Δεν είναι δυνατόν, εντελώς αδύνατο, να το πω έτσι, είναι, αφού αρνείσαι κυριολεκτικά τον Κύριο με όσα σου προσφέρει, αφού τον αρνείσαι, δεν είναι δυνατόν να τον γνωρίσεις ποτέ. 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 Θα είσαι στην άργηση και εδώ και εκεί που, θα πάμε όταν φύγουμε από τον κόσμο τούτο. Άργηση. Και η άργηση είναι πολύ φοβερό πράγμα. Στα καλά εννοείται και στα άγια και στα ιερά. Έκανε, επανέρχομαι, ο Κύριος αυτούς που δεν γνώριζαν κανένα γράμμα της αλφαβήτου, τους αγράμματους. Σοφούς και σίγουρα όχι σοφούς σαν εκείνους που γεννάει ο κόσμος. Καμία σχέση δεν έχει αυτή η σοφία των πανεπιστημιακών γνώσεων και της ευφυΐας της ανθρώπινης που γεννάει σοφία ανθρώπινη, που γεννάει σοφία ανθρώπινη. Επαναλαμβάνω, δεν έχει καμία απολύτως σχέση η σοφία του Θεού με την ανθρώπινη σχέση. Αυτός που έριξε σε ωκεανό τα δίχτυα και απλώθηκαν σε όλο τον ωκεάνο, όχι σε ένα μέρος του ωκεάνου,
και που κινδύνευε κάθε μέρα να πληγεί, κάθε μέρα να πληγεί, που στάθηκε εχθρός, ήταν αντιστασιακός στην πνευματική, στο πνευματικό δρόμο του Κυρίου. Αντιστασιακός, ο Παύλος ο Αποστόλος. Αυτός μας πληροφορεί και μας λέει τα εξής. Εμάς τους Αποστόλους μας έστειλε ο Θεός. Να φωτίσουμε τα μυαλά των ανθρώπων και τις ψυχές των ανθρώπων, όχι με ανθρώπινη σοφία, όχι με ανθρώπινη σοφία, σοφίαν λαλούμεν εν της τελείς κηρύττουμε σοφία Θεού ανάμεσα σε ανθρώπους που έχουν και αυτοί σοφία Θεού και που πορεύονται, βαδίζουν στη ζωή για να γίνουν τέλειοι, για να γίνουν τέλειοι. Σπέρνεις, θα το πω αλλιώς, το σποράκι έχει δύναμη μέσα του. Έχει δύναμη. Η οποία δύναμη, όσο το κρατάς στο χέρι, η δύναμη δεν έχει εκδηλωθεί. Δεν έχει εκδηλωθεί. Γι' αυτό λέμε το σπόρο, ο σπόρος βρίσκεται εν δυνάμει. Δύναμη, αλλά δεν τη βλέπουμε. Όταν το σπείρει στο σπόρο, θα πετάξει τη φύτρα, θα πετάξει το βλάστο, θα κάνει άνθη, εν ενεργεία η δύναμη. Τότε η δύναμη που είχε μέσα του και δεν φαινότανε, είναι ενεργεία. Και όλη η φύση έτσι λειτουργεί, εν δυνάμει και εν ενεργεία. Άλλοτε δηλαδή είναι χειμώνας και είναι νεκρά όλα και λες ξερά είναι οι σπόροι πεσμένοι κάτω και λοιπά και το καθεξής. Νεκρή η φύση, όλα αυτά είναι νεκρή οπτικά. Εν δυνάμει όμως λειτουργεί μέσα κάθε σπόρος. Κάθε σπόρος. Και μας δίνει αυτό το μεγαλείο την άνοιξη και το υπόλοιπο, τον υπόλοιπο χρόνο που βλέπουμε να είναι τόση όμορφη η φύση από λιβάδια, από δέντρα και από οτιδήποτε άλλο ώστε θέλεις δεν θέλεις λες τι ωραία που είναι τώρα τη φύση. Και αν είσαι άθεος, θα δαγκώσεις τη γλώσσα σου, τη δαγκώσεις. Για είσαι άθεος, ο λόγος το λέει. Γιατί δίθεν αρνείσαι ότι σου φωνάζει η κτήση. Κοίταξε τη σοφία του Θεού εδώ. Δεν μπορεί να κάνει κανένα από τα ράοντα, τους ανθρώπους. Μόνον ο Θεός θα δημιουργεί. Πάντα εν σοφία επίσης. Και εμείς έχουμε το σπόρο του Θεού μέσα. Εξήθεν ο σπύρον του σπύρου. Βγήκε ο Χριστός και έσπυρε όταν γεννήθηκε 33 χρόνια. Έσπυραν και οι Απόστολοι τη Θεία Σοφία.
τη σοφία του Θεού. Σε σπόρο, υπομορφή σπόρου για την ψυχή. Και αυτός ο σπόρος είναι για εκείνον που δεν τον φροντίζει το σπόρο να τον περιποιηθεί, να γίνει ή λουλούδι ή δέντρο οτιδήποτε άλλο, είναι σπόρος ενδυνάμιμε αλλά νεκρός. Εν ενεργεία για εκείνους που δέχονται τη σοφία του Θεού, που είναι όντως ό,τι μεγαλείο έχει να προσφέρει ο Θεός στον άνθρωπο. Εκτός από τα ζυζάνια. Τα ζυζάνια είναι ζυζάνια. Έτσι. Αυτά προσπαθούν να πνίξουν το σπόρο. Έτσι. Στο επόμενο χωρίο, λέει ο Άγιος Απόστολος, μάλλον λέει εδώ, λέει, σας κηρύττουμε σοφία του Θεού εν μυστηρίο, που είναι σκεπασμένη μέσα σε ένα μυστήριο. Το μυστήριο λέγεται μυστήριο γιατί είναι σκεπασμένο. Δεν μπορούμε το μυστήριο να μάθουμε μυστικό του. Μωρέ, είναι, έφυγε από τον κόσμο και άφησε μυστήριο πίσω. Δηλαδή δεν είπε κουβέντα να ξέρουμε κάτι από αυτά που είχε στο μυαλό του. Και ο σπόρος του Θεού είναι μυστήριο θείο. Και ο Θεός τον φυτρώνει στη ψυχή μέσα σε εκείνους που δέχονται σαν γη καλή να βγει ο σπόρος της Θείας Σοφίας. Τη σοφία του Θεού την εγνωρίζουν όσο χωράει το δοχείο τούτο και τούτο οι Άγιοι του Θεού. Οι Άγιοι του Θεού. Και όχι μόνο γνωρίζουν τη σοφία του Θεού, αλλά συνοδεύεται και με τέρατα και σημεία. Δηλαδή και με σημάδια θαυματουργικά. Όπως είχαμε τον πατέρα Πορφύριο και τον πατέρα Παΐσιο, είχαν θεϊκή σοφία, κάνανε και θαύματα. Και υπήρχε αυτή η συνοδεία, απόδειξη ότι είχαν σοφία Θεού. Αλλά όμως, θα διαβάσω κάτι, δεν θέλω να βιαστούμε να πούμε μια κουβέντα, να το ακούσουμε Θεό. Για να δούμε τι θέση παίρνει πάντοτε, ποια θέση παίρνει απέναντι στη σοφία του Θεού, πάντοτε η άρχουσα τάξη, οι άρχοντες, ποια θέση παίρνουν. Λέει λοιπόν εδώ, αυτή τη σοφία του Θεού, ουδής, το ουδής ξέρετε τι σημαίνει, είναι απόλυτο. Δεν θα μην υπήρθε να πούμε, να και ένας άρχοντας που έχει σοφία Θεού. Ουδής των αρχόντων του αιώνος τούτου, έγνωκε κανένας από τους άρχοντας που περνάνε από τη γη και ζουν τον αιώνα τον επίγειο, αυτό τον αιώνα πόσο είναι, 3.000, 5.000 χρόνια, αυτό είναι ο αιώνα, δεν είναι 100 χρόνια εδώ, είναι γραμμένο αυτό εδώ και 2.000 χρόνια και ισχύει μέχρι σήμερα και θα ισχύει. Και λέει, από τους άρχοντες που κυβερνάν τον κόσμο, κανένας δεν γνώρισε τη σοφία που ο Θεός
δίνει, έδωσε, δίνει και θα δίνει στους ανθρώπους του. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν δέχονται. Γνωρίζει την άργηση εκ των προτέρων, γιατί ξέρουμε και από τον Κύριο τι του είπε ο πειρασμός. Πέσε να με προσκυνήσεις και θα σε κάνω βασιλιά όλης της γης. Αν προσκυνάς διάβολο, εξουσία παίρνεις. Δεν προσκυνάς διάβολο, δεν παίρνεις εξουσία. Καθαρά πράγματα. Πολύ καθαρά πράγματα. Η εξουσία έχει έπαρση επάνω της. Έχει εγωισμό. Και δεν υπάρχει ο Θεός σε αυτούς που έχουν εγωισμό. Ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται. Στους υπερήφανους είναι αντιμέτωπος. Γιατί εκ των προτέρων οι υπερήφανοι είναι αντιμέτωποι του Θεού. Αφού λοιπόν οι άρχοντες είναι υπερήφανοι, αντιτάσσονται στο θέλημα του Θεού. Γιατί λέγει με τα έργα τους οι άρχοντες σταύρωσαν τον Κύριο και το σταυρώνουν συνεχώς στην πορεία της ζωής του κόσμου. Υπάρχει ένα χωρίο στην Παλαιά Διαθήκη, στους Ψαλμούς, που μιλάει ξεκάθαρα για τους ανώτατους άρχοντες του κόσμου τούτου. Τότε ήταν οι βασιλείς και τους το φωνάζει ο Δαβίδ, που ήταν και βασιλιάς, να σηκωθούν, να αλλάξουν τρόπο ζωής για να τους φαίνει δεκτούς ο Θεός. Και αυτό λέει, δικαιοσύνη μάθετε εσείς οι άρχοντες που κυβερνάτε τη γη. Δικαιοσύνη, δικαιοσύνη ο Θεός. Επομένως, δεν μας αφήνει περιθώρια και Απόστολος Παύλος, γιατί από τους άρχοντες διώχθηκε και ο Απόστολος Παύλος. Και από τους άρχοντες έφαγε το μαχαίρι του μαρτυρίου. Εμαρτύρησε. Ποια είναι αυτή η σοφία? Ποια είναι αυτή η σοφία για την οποία μιλάει ο Απόστολος Παύλος και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 4ο Ευαγγέλιο και όλοι οι Απόστολοι? Ποια είναι αυτή η σοφία που είναι ένα μυστήριο, ένα μυστήριο? Με λύπη μου θα πω αυτό που θα πω, αυτό που έχω μπροστά στα μάτια μου από την Αγία Γραφή. Θα το πω με μεγάλη, πολύ μεγάλη λύπη. Είπε ο αδελφός προηγουμένως τα ζυζάνια δεν αφήνουν, απαντήσαμε, να αναπτυχθεί ο σπόρος της σοφίας του Θεού. Μέσα στην Καινή Διαθήκη, στις Πράξεις των Αποστόλων και στο Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και αλλού, μέσα εδώ που στο βιβλίο που προστάμε και είδε δει, γράφεται καθαρά, πολύ καθαρά, ουκ αμάρτυρον
δοξηγήσω, αφήγεν εαυτόν ο Θεός, το ξαναπώ, ουκ αμάρτυρον σε εκείνον που έχει θετική, θετική, το ξαναλέω, θετική στάση απέναντι στο Θεό, του φανερώνεται ο Θεός. Αυτό σημαίνει ουκ αμάρτυρον, δεν τον αφήνει χωρίς να πάρει χειροπιαστή απόδειξη ότι, ότι ο Θεός είναι ζών και, και βλέπετε και ακούγεται και πιάνεται. Παραλαμβάνω, ουκ αμάρτυρον, δεν αφήνει χωρίς απόδειξη τον εαυτό του ο Θεός σε εκείνον που το δέχονται. Και είπα και πρόσθεσα, και τον βλέπουν και τον ακούνε και τον ψηλαφίζουν, και τον ψηλαφίζουν. Ο ψαράς που έχει το στέμα, που είχε το στεφάνι της αγραμματοσύνης, που ήξερε να πιάνει μόνο καλά ψάρια στη θάλασσα, ο Ιωάννης, ο Απόστολος Ιωάννης, δεν χρειάστηκε να έχει τη σοφία του κόσμου για να πιάσει με τα χέρια τον Θεό. Τον έπιασε, τον είδε, τον άκουσε. Και γράφει μέσα στο Ευαγγέλιο και σε επιστολή του, «Ο εωράκαμεν αυτό που είδαμε με τα μάτια μας, ο ακικώαμεν αυτό που ακούσαμε». Δεν το είχαν ακούσει άλλοτε, το άκουσα, το είδα. Και ο εχείρες ημών εψηλάφισαν, και αυτό που πιάσανε τα χέρια μας και ψηλάφισαν, αυτόν αναγγέλλομεν ημίν, γι' αυτόν σας μιλάμε. Και τον είδαν και τον άκουσαν σαν να ακούσανε όλα τα κάλλη του ουρανού και τον ψηλαφίσανε. Το επαναλαμβάνω, δεν αφήνει, δεν αφήνει χωρίς να καταλάβει ότι είναι ζωντανή η παρουσία της Αγίας Τριάδος μέσα σε εκείνον που δέχεται και δεν απορρίπτει το μυστήριο της Βασιλείας του Θεού. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Ο Παύλος πήγε από την, το μαχαίρι της εξουσίας. Η εξουσία από ποιο μαχαίρι θα πάρει? Όχι, αλλάξαμε θέμα. Αλλάξαμε θέμα. Δεν θα απαντήσω, δεν θα απαντάω σε αυτό. Θέλω να τελειώσω. Στο τέλος θα μου απαντήσεις. Το θέμα, το θέμα. Αυτό που είχα να πω το είπα. Λοιπόν, ναι. Μην αλλάξω. Θέλω να σταθώ, να σταθώ εδώ, ναι, που είναι το μεγαλείο. Δεν νοιάζει το Θεό από ποιο χέρι θα πάει εξουσία, από το μαχαίρι που έχει ίδια. Μάχαιρα έδωκες, μάχαιρα δεν λάβεις. Από το ίδιο μαχαίρι. Επανέρχομαι λοιπόν στο, στο θέμα. Τι απομένει σε αυτόν που αντιστέκεται και πολεμάει και δεν αποδέχεται τη Θεία Σοφία, τι απομένει ώστε να κάνει αυτό?
η άργηση, όλη αυτή η άργηση γίνεται για ένα πράγμα μόνο. Για ένα πράγμα μόνο. Και του αποκλείει την είσοδο να δει το μεγαλείο της Αγίας Τριάδος, να δει τον τρόπο ζωής της Εκκλησίας, των Αγίων κλπ. Και να θαυμάσει το μεγαλείο που έζησαν όλοι οι Απόστολοι και όλοι οι Άγιοι. Είναι ξεκομμένοι, ξεκομμένοι από τη μάντρα στην οποία σοπάνησε ο Χριστός και πρόβατα είναι η πιστή του χριστιανοί. Και τους τρώει ο λύκος. Επαναλαμβάνω. Επαναλαμβάνω ότι στη σοφία που ο Θεός χαρίζει άλλοι λένε ναι και άλλοι λένε όχι. Αυτοί που λένε ναι και προχωρούν μετά το ναι στη θυσία που ζητάει ο Λόγος του Θεού, γιατί ζητάει θυσία, που η θυσία αυτή σιγά σιγά έρχεται και είναι ισοβαρής, ίση στο βάρος με τη θυσία που κάνουν οι μάρτυρες. Ένα παράδειγμα. Υποφέρει ο γείτονάς μου. Έχει ανάγκη από βοήθεια. Έχω κι εγώ ανάγκη από βοήθεια. Αλλά δεν υποφέρω, εκείνος υποφέρει. Θα πρέπει να κάνω τη θυσία, να του απλώσω το χέρι για να το βοηθήσω. Όσο χρόνο θα είμαι με τη γνώση, είπε ο Κύριος, να δίνουμε βοήθεια και να μην δίνω, να το γνωρίζω αυτό το πράγμα, ποτέ δεν θα καταλάβω πόση γλύκα έχει το να απλώσω το χέρι και να δώσω τον άλλον. Και τι κρύβεται πίσω από αυτή την πραγματικότητα. Δεν το καταλάβω ποτέ. Θα λέω ότι όλο δεν μου φτάνει. Γιατί πώς ο Κύριος αποθανάτησε τη χείρα με τα δύο λεπτά. Την αποθανάτησε και την έβαλε μέσα στην Αγία Γραφή και τη μαθαίνουν όλοι οι αιώνες. Αυτή η γυναίκα δεν είχε να φάει και αυτό που είχε το έριξε μέσα στο κουτί για αλευοσύνη. Χωρίς να υπάρχει εσωτερικά η ελευθερία, γιατί πρόκειται για ελευθερία, δεν πρόκειται για τίποτα άλλο, να είσαι ελεύθερος να κουνήσεις το χέρι σου, που η ελευθερία αυτή κουνάει το χέρι γιατί πηγάζει από την γλύκα του Παραδείσου, είναι η ίδια αυτή με εκείνο που κάνανε οι μάρτυρες. Σκότωσέ με, εγώ πιστεύω στον Χριστό. Και το μαρτύριο ήταν τελείωτο. Αντιμετωπιζόταν όχι με την ανθρωπινή δύναμη. Αυτά ήταν φυσικά αδύνατα. Με τη Θεία δύναμη και το θέλω το ανθρώπινο. Έμπαινε μπροστά το θέλω και το πρώτο βήμα και μετά τα συμπλήρωνε ο Κύριος. Σε αυτή τη διεργασία της θυσίας και της χείρας ή και κάτι άλλο. Το έχω πει και άλλη φορά και θα το πω και τώρα. Τι είναι πιο απλό. Και πιο ωραίο από του να παραξηγηθεί κάποιος, αυτό δεν είναι ωραίο, το ωραίο είναι αυτό που θα πω,
να σου παραφερθεί και εσύ να πεις δίκιο έχεις. Ένα δίκο να είναι αυτός που παραφέρεται, ένα δίκο να του πεις δίκιο έχεις, εγώ φταίω. Μόνο όταν νιώσεις τη γλύκα έχει θα το πεις. Δεν το λέ, αλλιώς δεν το λες. Θα πεις τι είναι αυτά που λες. Κορόιδο είμαι. Εγώ έχω δίκιο, το πω και έχει δίκιο αυτός. Από πού ως που. Μόνο όταν πεις Κύριε, το έκανες εσύ αυτό, εγώ δεν μπορώ, με τη δική σου χάρη και δύναμη, για τη δική σου αγάπη, δώσε μου τη δύναμή σου και θα σκύψω το κεφάλι μου και το σκύψω το κεφάλι. Και μετά από την πράξη θα νιώσεις μέσα σου τη χαρά του Κυρίου. Αλλιώς δεν θα νιώσεις χαρά και δεν θα εξαλειφθείς ποτέ να κάνεις τίποτα στη ζωή σου. Θα σου είναι όλα δύσκολα, όλα δύσκολα. Και η καλημέρα που θα πεις στον άλλον, ίσως και θα σου φταίει που θα πεις την καλημέρα. Ενώ στη λευτεριά της αγάπης του Χριστού όλα είναι ωραία, όλα είναι όμορφα. Μέσα στο έργο κρύβεται η σοφία του Θεού. Μέσα από το έργο θα δεις ότι να η σοφία του Θεού που εγώ δεν καταλάβαινα και μου ήταν κλειστά τα αυτιά της Μαρίας. Κλειστά. Ποτέ δεν θα πεινέ ο άνθρωπος εκείνος που λέει τα ξέρω όλα από μικρός και τελείωσε η δουλειά από τη μέση. Ποτέ. Αντίθετα εκείνος που μια μικρούλα προσπάθεια κάνει, σε αυτή τη μικρή προσπάθεια θα καταλάβει το χέρι του Θεού. Δεν αφήνει το Παστιναχή και το λέω και τώρα. Αμάρτυρο. Προσέξτε το αυτό. Όλοι το προσέξουμε. Δεν αφήνει ο Θεός την ψυχή εκείνου που τον αγαπάει χωρίς να δώσει τη μαρτυρία του. Ότι εγώ είμαι μαζί σου, να με βλέπεις, να με αισθάνεσαι, να με ακούς. Μαρτυρία, δεν είναι απόδειξη ο Θεός. Όχι επαναλαμβάνω στην ανάγνωση. Αλλά λέει ένας πατέρας εκκλησίας, διάβασες μία εντολή, διάβασες. Μέσα στην εντολή που διάβασες, είναι ο ίδιος ο Κύριος. Πρέπει να της σπάσεις το εξωτερικό που έχει, να κάνεις έργο αυτό που λέει και θα λήξει τα και θα πεις «Α, τώρα κατάλαβα τι είναι αυτό που λέει αγαπάτε τους εχθρούς ημών». Αγαπήσου τον εχθρό μου. Όταν θα το κάνεις θα το καταλαβαίνεις κάθε ώρα και στιγμή. Κάθε ώρα και στιγμή. Αλλιώς θα είμαστε σε μία διαμαρτυρία ή σε ένα νεκρό. Τα ξέρω. Αυτό είναι το ξέρω, αυτό είναι πεθαμενατζίδικο. Και στα νεκροταφεία ακόμα δεν το βλέπω για το πράγμα. Τα ξέρω, είμαι καλός χριστιανός και τελείωσα. Επαναλαμβάνω τη σοφία του Θεού. Στο έργο θα τη δούμε. Και έρχομαι να δούμε πώς την περιγράφει τη σοφία του Θεού ο Απόστολος Παύλος. Λέει τα εξής. Η σοφία του Θεού μας αποκαλύπτει, μας φανερώνει. Αυτό που είπα, μας φανερώνει το Θεός ο ίδιος, το λέει εδώ έτσι. Τι μας φανερώνει, όσα ο οφθαλμός δεν είδε, όσα κανένα μα κανένα μάτι ανθρώπινο με τη δύναμη που διαθέτει, την οπτική δύναμη που διαθέτει, τη φυσική δύναμη που διαθέτει, εκ του φυσικού, δεν τα έχει δει. Θα τα δει μόνο με τη σοφία του Θεού. Και ακόμη θα ακούσει όσα
εάν με ακολουθήσει, λέει ο Κύριος, θα ακούσει όσα ποτέ το αυτί του εκ του φυσικού του δεν άκουσε. Και ούτε ποτέ δεν τα ακούσει αν δεν με ακούσει εμένα. Αν δεν με ακούσει εμένα, ποτέ δεν θα τα ακούσει. Ξύπνημα λοιπόν επομένως χρειάζεται. Και ακόμη, και επικαρδίαν ανθρώπου που κανέβει. Και μέσα στην ανθρώπινη καρδιά, όπως την έχει ο Θεός δημιουργήσει, δεν είναι δυνατόν εκφύσεως η καρδιά να βιώνει από μονάχη της ό,τι ο Θεός κρατάει σε μυστήριο για να το αποκαλύψει στα παιδιά του, στα παιδιά τα δικά του. Στα παιδιά τα δικά του. Και ερχόμαστε σε ένα άλλο, στη συνέχεια βέβαια, πώς το αποκαλύπτει ο Θεός στα παιδιά τα δικά του και μιλάει και λέει «Δια του Πνεύματος αυτού», με το δικό του Άγιο Πνεύμα. Εκεί είναι η ουσία της ζωής της χριστιανικής. Λέγεται αγιοπνευματική η χριστιανική ζωή. Αγιοπνευματική η χριστιανική ζωή. Και είπα, και θα πω και τούτο που δεν το είπα προηγουμένως, σε όλους μας, ξεκινάμε ή σκεπτόμαστε να ξεκινήσουμε να κάνουμε αυτό που δεν χρειάζεται να κάνουμε έξω από όλα καθόλου, ένα έργο που δεν χρειάζεται, που είναι το πρώτο απ' όλα, καθόλου έξοδα, ούτε να περπατήσουμε να πάμε παραπέρα. Το έργο της προσευχής, και εκείνο είναι θυσία. Θυσία, φέρνει κόπωση, φέρνει ύπνο, φέρνει λογισμούς, φέρνει και τι δεν φέρνει την προσευχή. Θυσία είναι μάχη. Λοιπόν, η προσευχή που είναι το ωραιότερο έργο, γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος, εσύ βάζεις τα γόνατα εκεί και δίπλα σου είναι ο θρόνος του Θεού. Δίπλα σου είναι ο θρόνος του Θεού και μιλάς με τον βασιλέα του ουρανού και της γης. Το νιώθεις αυτό το πράγμα. Ο Άγιος Αντώνιος γράφει τέλεια είναι η προσευχή όταν την ώρα που την κάνεις δεν καταλαβαίνεις ότι είσαι στη γη. Τέλεια, προσέξτε, μιλάμε για τέλεια προσευχή. Είχε βγει ο ήλιος, μόλις είχε βγει ο ήλιος. Και εκεί την ώρα ο Άγιος Αντώνιος είδε τις ακτίνες να περνάνε στη σκήτη του και διαμαρτυρήθηκε. Γιατί με ταράζεις, ήλιε, μου χαλάς την ησυχία της προσευχής. Ήθελε να είναι νύχτα, να σε έχεις προσευχή. Το μεγαλείο της προσευχής, για να λέει ο Άγιος Αντώνιος, γιατί με ταράζει και μου χαλάς την ησυχία, θα είχε σίγουρα, με απόλυτη βεβαιότητα, το μεγαλείο που εμείς δεν γνωρίζουμε. Ένα μικρό μέρος, μικρή θυσία, θα το πάρουμε κι εμείς άμα κάνουμε κάποια αγώνα στο θέμα της προσευχής. Μικρή θυσία. Χωρίς θυσία εδώ, να κάνεις να σκεφτείς ότι μια ζωή τη θυσιάζουμε και τελικά δεν θα. Και κλείνουμε τα μάτια και αφήνουμε εδώ πέρα αυτά. Για την προσευχή που μας οδηγεί στον παράδεισο και οποιοδήποτε άλλο έργο, όχι, δεν αδειάζω. Μου κάνει εντύπωση. Μην υποψιαστεί κανείς, το πέρασε από το μυαλό τώρα, γιατί είναι... Δεν είναι από ένα και από άλλους ανθρώπους. Ανεβαίνει ο Κύρικας να μιλήσει στην Εκκλησία. Θα κάνει πόσο, 10 λεπτά.
Μια ολόκληρη μέρα μετά, αυτός που, ή αυτοί που τα ακούνε, που διαμαρτύρονται, άντε δεν είσαι ακόμα, ναι, εκεί είστε ακόμα εκεί πέρα, όλη η μέρα δική του. Θα πάει στην αγορά, θα κάτσει στην αγορά, θα πει. Και τι θα πει, εκεί δεν κουράζεται. Εκεί κουράζεται. Χρειάζεται θυσία, και εδώ να καταλήξω. Και εκεί θα καθίσει 10 λεπτά, θα σε κουραστεί. Η εκκλησία για κούραση. Δεν είναι για ξάπλα. Δεν είναι για ξάπλα. Καθόλου. Λοιπόν. Και κάτι ακόμα. Και κάτι ακόμα που η σοφία του Θεού μας ξεκαθαρίζει. Κανένας, μάλλον όχι, αλλά η απάντηση είναι κανένας. Ποιος από τους ανθρώπους γνωρίζει τι κρύβει η καρδιά του αλλού. Ποιος, Βασίλη? Κανένας. Το ρωτάει εδώ. Ποιος από τους ανθρώπους γνωρίζει τι κρύβει η καρδιά του αλουνού? Κανείς. Το διαβάζω πως το λέει. Τις γαρίδε ανθρώπων, ποιος γνωρίζει από τους ανθρώπους, τα του ανθρώπου, τι έχει μέσα ο άλλος άνθρωπος, στην καρδιά του. Ο ίδιος όμως γνωρίζει ο κάθε άνθρωπος τι έχει μέσα του. Πλήρως όχι. Πλήρως όχι. Άμα γνωρίζαμε τι έχουμε μέσα μας, και εννοώ από βρωμιές, θα αλλάζαμε τρόπο ζωής. Αυτομάτως. Γνώριζε ο Ιερός Ισόστομος και φώναζε. Ένα πράγμα φοβάμαι. Όχι το θάνατο. Όχι τα βασανιστήρια, όχι τη φτώχεια, όχι τις αρρώστιες. Μόνο την αμαρτία και το κακό. Αυτό φοβάμαι μόνο. Αλλά δεν γνωρίζουμε τι έχουμε μέσα μας. Αφού κι εγώ που το λέω δεν κουνιέμαι καθόλου, σημαίνει ότι είμαι παχύδερμος. Αυτό σημαίνει. Αυτό σημαίνει. Λοιπόν, ποιος γνωρίζει, να το έχουμε υπόψη μας, τι κρύβει ο άλλος μέσα του, το περιεχόμενο της καρδιάς? Κανείς. Επομένως, αφού δεν γνωρίζεις, μη κάνεις καμία κριτική, κανένα συμπέρασμα μη βγάλεις, για ό,τι δεις να κάνει ό,τι πει. Γιατί δεν ξέρεις τα ελαττήρια που είχε μέσα στην καρδιά του εκείνος και το έκανε. Δεν το ξέρεις. Στην ουσία, το έχω φιλοσοφήσει και το πράγμα πάρα πολύ σε άλλους συνανθρώπους μου που παραφέρονται. Δεν βριάζουνε, φωνάζουνε, φωνακάνουν κλπ. Και λέω, ο καημένος, να γνώριζε πόσο όμορφο πράγμα είναι η ειρήνη, να κάθεσαι και να έχεις γαλήνη μέσα σου. Δεν το έκανε το πράγμα. Δεν το έκανε. Άρα δεν το γνωρίζει, είναι αξιολύπητος. Όχι αξιομίσητος, αξιολύπητος. Και κάθε κακό την ίδια σημασία, την ίδια πορεία έχει. Την ίδια πορεία. Δεν γνωρίζει ο άλλος το κακό. Η καρδιά του ανθρώπου τα κρύβει αυτά μέσα. Γιατί ο Κύριος το είπε. Εγά της καρδίας ημών εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί. Θόνη, φόνη, μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία. Ο Κύριος το λέει. Μέσα από την καρδιά είναι κρυμμένα εδώ μέσα. Σκεπασμένα. Άλλος κρύβει μεγαλείο και άλλος κρύβει σαπίλα. Στην καρδιά του μέσα. Τι είναι. Εμείς που τα ξέρουμε όλα και δεν ξέρουμε. Δεν τα ξέρουμε. Δεν τα ξέρουμε. Δεν τα ξέρουμε. Κατά τη δική μας νόμη. Δεν υπάρχει. Όλα και δεν ξέρουμε τα δικά μας. Εδώ είναι το θέμα. Είπαμε, το σύνορα τι φωνάζουν. Ναι, φωνάζουμε, αλλά... Λέμε, το σύνορα ότι ένα βηματάκι φωνάζουν. Αυτό λέμε, το βηματάκι θα μας φανερώσει. Και θα το κλείσουμε μετά τη Σαββατό, δεν μιλάμε καθόλου. Το γιατί και το διότι θα είναι οι άλλοι από έξω από εδώ πέρα. Δεν σημαίνει η Βασιλή. Όχι, ότι άμα καταλάβουμε ότι θα είναι... Το γιατί δεν θα υπάρχει πια,
Κύριε μου, ούτε φταίω. Ούτε το εγώ. Φταίω. Το φταίω θα υπάρχει. Το φταίω. Λοιπόν, τελειώνει να δούμε. Ναι, σε λίγο. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Μιλήσαμε για σοφία Θεού, σοφία ανθρώπινη. Μιλήσαμε για το μυστήριο της καρδιάς, που η καρδιά είναι εκείνη που έχει το περιεχόμενο, ή λέει και ο πατέρ Παΐσιος, καθάρισε το κατακάθι που έχεις μέσα σου, το δοχείο που έχεις μέσα σου, το κατακάθι του λαδιού. Και αν καθαρίσει το κατακάθι, τη μούργα. Τη μούργα, ναι. Καθάρισε το και βάλε καθαρό. Και μη μουρνταρεύεις τη μούργα με το καθαρό λάδι. Γιατί η βρωμιά θα σου δώσει πάλι. Άμα το καθαρίσει, λέει, το κατακάθι, τότε θα γίνει η καρδιά σου ανθόκηπος και θα βγάζει άρωμα ουράνιο από μέσα. Αυτό που λέμε, τότε θα δεις ότι κύριο εσύ. Άμα υπάρχει μέσα η μούργα, το τρώγεται το λάδι αυτό. Πώς θα το βάζει το λάδι εκείνο. Λοιπόν, και όμως και αυτό ωφελεί σε κάτι. Λοιπόν, προχωρούμε. Εμείς που είμαστε εδώ, λέει Απόστολος Παύλος, και όσοι άλλοι είναι σε όμοια θέση, ούτε το πνεύμα του κόσμου ελάβομεν. Εμείς δεν λάβαμε το κοσμικό πνεύμα. Το κοσμικό πνεύμα που έχει μέσα όλες τις βρώμικες επιθυμίες. Φιλαργυρία, γαστριμαργία, φθόνο, όλα και τα πράγματα. Τα έχει το κοσμικό πνεύμα. Και λέει κάπου, γιατί δεν μαρτυρώσαστε ότι υποφέρετε. Από τις επιθυμίες φαίνεται ότι υποφέρετε. Άμα δείτε επιθυμίες, δεν θα υποφέρατε. Απλούστατα. Ένας Ιώβ ήταν μάρτυρας μια ζωής και δεν είπε ότι ξέρεις γιατί υποφέρω. Είπε, δόξα τω Θεώ, πάντων ένεκε. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένο από τον γη και έως του αιώνος. Προχωρούμε λοιπόν. Δεν λάβαμε το πνεύμα του κόσμου. Επομένως, δεν μεταδίδουμε στον άλλον σοφία ανθρώπινη, σοφία κοσμική, αλλά λάβαμε το Πνεύμα του Θεού. Το Πνεύμα του Θεού. Γιατί το λάβαμε. Εδώ είναι ουσία. Εδώ είναι ουσία. Και τελειώνω. Λάβαμε το Πνεύμα του Θεού ή να ειδόμεν τα υπό του Θεού χαριστέντα ημίν, για να καλογνωρίσουμε, καλοκαταλάβουμε όσα χάρισε ο Θεός σε εμάς. Όσα χάρισε. Πήγα, μου είχε έρθει ένας, λέει, επίσκοπος στο κελί μου, ο γερο Παΐσιος, επεξηγώ αυτό, να δούμε όσα χάρισε ο Θεός σε εμάς, όσα μας χάρισε. Και μου είπε ο επίσκοπος, ήμουνα στην επισκοπική έδρα που πάνε και φυλάνε το χέρι, στην ώρα της λειτουργίας. Και στο πίσω του σαλτήρι ένας χριστιανός έλεγε, δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός. Διαβάζει, λέει, το Ευαγγέλιο ο ιερέας και μίλαγε για τους χείρους που, για το δαιμονισμένο που έβγαλε τα δαιμόνια, και σε κάθε φορά που έλεγε κάτι ότι έβγαλε τα δαιμόνια ο Κύριος, δόξα ο Θεός, έκανε άνθρωπο πίσω. Προχωρούσε παρακάτω, δόξα ο Θεός, παρακάτω, δόξα ο Θεός. Λέει, αυτός καταλάβαινε το μεγαλείο του Θεού που γινόταν από τον Κύριο με το θαύμα εκείνο και δόξα τον Θεό. Λοιπόν, αν στεκόμαστε δοξάζοντας τον Θεό για όλα τα καλά που μας έχει δώσει, για τα καλά και μόνο, και πάλι λέει ο Παΐσιος, θες να καταλάβεις τον εαυτό σου και τι χρωστάς στον Θεό,
Ξεκίνα από την παρουσία που είσαι μπροστά σου τώρα. Αυτή η παρουσία που έχεις, εσύ έχεις υγεία. Στα έχει δώσει όλα τα σωματικά που χρειάζεται για να είσαι στη ζωή. Στα έχει στερήσει. Σου έχει δώσει την απαραίτητη τροφή. Σου έχει δώσει και παιδιά. Σου έχει δώσει και συγγενολόγοι. Σου έχει δώσει και υλικά αγαθά. Πού είναι το δόξας ο Θεός. Όλα και εκείνο ακόμα και λέει ένα δόξας ο Θεός είναι πολύ μεγαλύτερο από χίλια κυριολέξω. Έχουμε και να το γνωρίζουμε και το πράγμα από το Θεό δωρεά μεγάλη. Το μυστήριο της πίστεως. Το μυστήριο του πιστεύω μας. Και το μυστήριο που κρύβεται εδώ πέρα. Εδώ κρύβεται μυστήριο μεγάλο και φανερώνεται εδώ. Φανερό, αφού φανερώνω το ίδιο, αφού ο ίδιος σου λέει φανερώνομαι σε εκείνους που με αγαπάνε, φανερώνομαι. Κάτι φταίει για να μην το βλέπουμε την αυτή περίπτωση, με την έννοια που το λέω, αυτό που φταίει θα χτυπήσουμε. Αυτό που φταίει θα χτυπήσουμε. Μην ζητάμε να το βρούμε στο βασίλειο επάνω, αυτό που φταίει, εγώ στον εαυτό μου. Όχι, δεν γίνεται αυτό. Έτσι γίνεται. Όποιος το καταλαβαίνει, έτσι γίνεται. Χτυπάει αλίπητα τον εαυτό του. Προχωρώ λοιπόν και να την κλείσω. Ποιος δεν τα καταλαβαίνει αυτά, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ποιος, και απαντάει, ψυχικός άνθρωπος, δηλαδή άνθρωπος που είναι δεμένος με τα υλικά αγαθά, ου δέχεται, δεν δέχεται, τα του πνεύματος. Ναι. Το καταλαβαίνετε όλοι. Δεν δέχεται τι λέει το πνεύμα του Θεού. Τα του πνεύματος του Θεού. Γιατί και μάλιστα είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως. Αυτούς που έχουν πνεύμα Θεού τους χαρακτηρίζει όπως χαρακτήριζαν άλλους τους Αποστόλους. Μωρούς. Μωρία του κόσμου τούτου. Ότι αυτή, σε αυτός είναι παραγός. Το θυμόσαστε τον Κύριο. Που του είπανε, έλα, συζητάνε δική σου. Και όταν είπε, δική μου συγγενείς, να, είναι αυτοί που ακούν τον λόγο μου, είπε ο Κύριος. Και αδέρφια μου και μητέρα μου τα λοιπά. Τι απάντησαν οι συγγενείς του. Του Κύριου τα απάντησαν. Εξέστη, τρελάθηκε, το αντιλαμβάνεστε, στον Κύριο, τρελάθηκε, αυτό πορεύεται τους αιώνας, τι λέει, του την έχει δώσει, του την έχει δώσει, βεβαίως του την έχει δώσει, εσένα ποιος την έχει δώσει, αυτή τη διαφορά, και εμένα μου την έχει δώσει η αγάπη του Χριστού, αλλά σαν ποια αγάπη την έχει δώσει, ποια τρέλα που δεν ξέρεις τι κάνει στη ζωή αυτή. Αυτό έχουμε πάθει εμείς. Αυτό είναι. Τίποτα άλλο πάρα. Προχωράω και τελειώνω. Και λέει, περνάει ότι είναι μωρία, τρέλα, η σοφία του Θεού, ο πνευματικός, εδώ είναι το μεγαλείο, ο άνθρωπος που έχει Θεού σοφία επάνω του, ο πνευματικός άνθρωπος, ανακρίνει, θα το εξηγήσω, μπορεί να κρίνει με καλή πρόθεση και διάθεση τα πάντα. Τα πάντα, γιατί πίσω από την κρίση αυτή είναι η αγάπη. Και είναι κριτική αγάπης. Αυτός ανακρίνει τα πάντα. Ο άλλος που δεν έχει σοφία Θεού, κρίνει μένου δένα, δεν μπορεί να κρίνει κανένα. Το μόνο που είναι να κάνει, να κατακρίνει, να καταδικάσει. Παχυδερμική αναισθησία. Ορίστε. Παχυδερμική αναισθησία είναι. Αυτό είναι. Αυτή είναι. Αυτό είναι. Και τελειώνοντας λέμε, μην προσπαθείς με τα ποδάρια του μυαλού σου να περπατήσεις πάνω στη Θεία Σοφία, πάνω στη Σοφία του Θεού.
Γιατί τις γαρ έγνω νου Κυρίου, ποιος μπορεί να γνωρίσει το νου του Θεού? Γι' αυτό λέμε, αφού είναι ο Κύριος μέσα σε αυτόν που πιστεύει καλά, που τον αγαπάει, που είναι ολόκληρος η σοφία, γι' αυτό λέμε είναι μυστήριο ό,τι έχει σχέση με τον Κύριο. Γι' αυτό λέμε ότι ζει σε μυστήριο εκείνος που είναι καλός χριστιανός. Γι' αυτό λέμε ότι γνωρίζει όσο του δίνεται από ψηλά τι έχει μέσα του και μπορεί να βλέπει καλοπροαίρετα όλο τον κόσμο και να λυπάται για τα κατάρτια του κόσμου. Λέει και τελειώνω ο Γέρο Παΐσιος. Τούτο με έβγαλε από ένα μεγάλο μου αμάρτημα. Γιατί έλεγα, με ρωτούσαν, θα πάω στον Παράδεισο? Και έλεγα, θα πάω στον Παράδεισο. Διαβάζοντας τον πατέρα Παΐσιο, που είναι η σοφία Θεού, είδα εκεί να λέει, μπα, σε νοιάζει να πας στον Παράδεισο? Ο εαυτούλης σου σε νοιάζει? Δεν βλέπεις τόσοι που θα αποκλειστούν από τον Παράδεισο και να λυπηθείς για αυτό το πράγμα και να πονέσεις γιατί θα αποκλειστούν τόσοι άνθρωποι? Το αντιλαμβάνεστε? Τόσοι άνθρωποι θα αποκλειστούν και λες, αγωνίζομαι για να πάω στον Παράδεισο, είναι φιλαυτή αυτή. Όχι, θα λες, Κύριε, ελέησε τον κόσμο. Τελείωσε. Τη σοφία του Θεού να έχουμε αυτή εδώ, που είναι το φως του κόσμου. Έρχεται ώρα και νυν εστί. Έρχεται η ώρα και είναι μπροστά μας η ώρα, αυτό λέει και νυν εστί. Πού το άκουσες Ιωσήφ αυτό? Και έρχεται ώρα και νυν εστί. Θυμάσαι πού το ακούς? Στην κηδεία. Έρχεται ώρα, λέει. Και να τι ώρα, λέει, που ο Κύριος, τι θα κάνει ο Κύριος? Λέει, εγώ σας είπα να κάνετε αυτό και αυτό. Ο το λόγο μου ακούει το καθεξής. Και θα ακούσουν, λέει, και γίνει εσύ, θα ακούσουν η κριτή φωνή μου και θα αναστηθούν. Εκεί το λέει αυτό το πράγμα. Και η ώρα είναι τώρα. Ο Κύριος είναι κοντά μας, είναι μέσα μας. Τώρα, τώρα που έχουμε γίνει όλοι οι πρωθυπουργοί, τι γίνεται με εμάς? Δεν υπάρχει τέτοια πράγματα, μην δώσεις τα ίδια. Αφού όλοι είμαστε, τα ξέρουμε. Ένα μένει μόνο, να προσευχόμαστε, δεν μένει τίποτα άλλο. Σωστό. Δεν μένει τίποτα άλλο. Αλλά που είμαστε όλοι πρωθυπουργοί τώρα. Το σωστό θα κάνουμε. Το σωστό θα κάνουμε. Το σωστό θα κάνουμε. Δεν μένει τίποτα άλλο. Τι δεν μένει? Το σωστό που είπες, ναι, αυτό θα κάνω. Έργο προσευχής. Μάλιστα. Μπορεί ή δεν μπορεί ο Θεός να κάνει κάτι? Μπορεί ή δεν μπορεί? Πώς δεν μπορεί? Μπορεί. Άρα λοιπόν προσευχή για να κάνει το κάτι. Και το κάτι είναι να βλέπει το χεράκι του να βγουν σε καλό ό,τι βλέπουν μπροστά μας. Μπορεί από το πικρό να βγάλει γλυκό. Μας έφερες, λέει, το έχει διαβάσει, το διαβάσει τακτικά εσύ. Μας έφερες εδώ στην έρημο και δεν έχουμε νερό να πιούμε. Και ήταν μια πηγή με πικρό νερό. Το έχει διαβάσει, Βασίλη, έτσι. Το Μωυσή. Ναι. Και εκεί τι έκανε? Τι έκανε ο Μωυσής? Το θυμάμαι. Προσευχήθηκε. Α, μάλιστα. Ναι. Και έριξε μέσα ένα ξύλο. Το θυμάσαι? Ξύλο έριξε. Ξύλο. Τη μερά. Ξύλο και το πικρό νερό έγινε γλυκό και πιαν όλοι. Από το πικρό βγάζει γλυκό, δεν είναι άνθρωπος, αυτός δεν δημιουργήσει όλα. Ο Ολυσσέος το έκανε. Και ο Ολυσσέος. Πού, πες το θυμίσου. Ο Ολυσσέος που έκανε τα πικρά νερά με την κάπα του προφήτη. Το παίρξε από και περπάτη και, ναι, και ταξίδεψε. Λοιπόν, κουραστήκαμε. Πώς. Μη είπες, είπες κουράστηκες. Λοιπόν, καλά. Να είναι ευλογημένο. Λοιπόν.
Άγιος ο Θεός, 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 Πάτερ ημών εν ουρανής, ουρανής, αγιαστήν το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθεί το παιδιά σου, ως εν ουρανών και επί γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε ημίς σήμερα και άφεσε ημίς τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφήρανε στους ελεύθερους ημών, και μη ενέχεις ημάς κερασμών, αλλά ελεύθερες ημάς από τον Κύριο. Χριστός Ανέστη, Πνεύρο, θανάτω, θανάτω πατήσα και σε της μνήμαση ζωή χαρισάμενος. Αναστάσου ο Ιησούς από τον τάφο, καθώς ζωή έδωσε και μείνει την αιώνια ζωή και το μέγα έλεος. Αμήν. Καλή ανάληψη. Και τη Δευτέρα. Ναι. Δευτέρα πάλι. Μέχρι ποια Δευτέρα θα ερχόμαστε? Ακόμα δύο φορές θα σας το πολύ. Το πολύ. Δουλέψτε εδώ τα πρόβατα έχουν φύγει. Με τον Θεοδόρο τελειώσαμε. Ακούσεις τα πρόβατα έχουν φύγει. Α. Δεν πιστεύω.